πριν από λίγη ώρα να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει ενημέρωση από τον ΕΟΔΙΟ όσον αφορά τα κρούσματα. 43 συνολικά στη χώρα μας, εκ των οποίων τα 36 εντοπίστηκαν στο τελωνείο του Προμαχώνα, εκεί στην πύλη εισόδου της χώρας, όπου κλιμάκια του ΕΟΔΙΟ πραγματοποιούν ελέγχους αυτές τις ημέρες. Θα μείνουμε στο θέμα και θα πάμε να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Διευθυντή της Πνευμολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, τον κύριο Αντώνη Αντωνιάδη, που είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Κύριε Διευθυντά, καλό σας βράδυ από τις Σέρες. Καλησπέρα σας από την όμορφη Κύπρο, από την ωραία Λεμεσό, όπου βρίσκομαι αυτές τις μέρες. Για πείτε μας για τα σημερινά αποτελέσματα του ΕΟΔΙ. 43 συνολικά τα κρούσματα, 36 από το τελωνείο του Προμαχών, από τους τουρίστες οι οποίοι κατεβαίνουν για να επισκεφθούν τις παραλίες μας και τη χώρα μας. Αναμενόμενο θεωρώ, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, όπως έχω πει και σε άλλες συνεντεύξεις μου, ο τουρισμός έχει ένα ρίσκο, είναι ένα αλληλογισμένο ρίσκο που οφείλουμε να το αναλάβουμε, γιατί η χώρα μας χρειάζεται τον τουρισμό, είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, και όπως και άλλες χώρες, όπως η Κύπρος που είναι τώρα, όπως η Ισπανία, όπως άλλες χώρες που το βασικό του εισόδημα είναι ο τουρισμός, έτσι και εμείς έπρεπε να αναλάβουμε αυτό το ρίσκο. Το ρίσκο αυτό δεν αναλύθηκε χωρίς κανένα σχεδιασμό. Υπάρχει ένας τεράστιος σχεδιασμός, υπάρχουν πρωτοκόλλα ασφαλείας, υπάρχει σχεδιασμός στο πού και ποιοι θα υπόκεινται κατά την είσοδο στη χώρα σε διαγνωστικό τεστ. Ξέραμε ότι θα μπουν κρούσματα. Γίνονται τα τεστ. Μάλιστα, ένα βήμα παραπάνω, οι χώρες οι οποίες από τις οποίες δεχόμαστε τουρίστες κάθε εβδομάδα αναθεωρούνται. Βλέπετε ότι τώρα η Σερβία αποκλείστηκε. Αυτή είναι μια κατάσταση δυναμική. Δεν είναι κάτι ότι θα δεχόμαστε τουρίστες από τη Α ή τη Β ή τη Γ χώρα. Ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα της συγκεκριμένης χώρας θα την αποκλείουμε, ή μια αποκλεισμένη χώρα, εφόσον έχει βελτίωση στα επιδημιολογικά της δεδομένα, θα επιτρέπουμε την είσοδο. Γι' αυτό και μέχρι τις 15 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, θα παραμείνουν κλειστά τα σύνορα μας για τους Σέρβους, ωστόσο από την άλλη ανοίξανε για τους Βρετανούς, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτά σας είπα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι μόνιμο. Είναι μια δυναμική κατάσταση. Μια μέρα μπορεί να ανοίγει για μια χώρα και να κλείνει για κάποια άλλη χώρα. Υπάρχει ένας πολύ καλός σχεδιασμός, υπάρχει σύστημα επιδημιολογική επιτήρηση με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Η χώρα μας έχει προοδεύσει πάρα πολύ και κάνει από τους πιο καλούς σχεδιασμούς όσον αφορά την επιτήρηση των εισερχόμενων τουριστών, την συνειλάτηση των ενδεχόμενων φορέων που θα μπουν στη χώρα μας. Και σας είπα, και κάθε εβδομάδα μπορεί να προσθέτονται ή μπορεί να αφαιρούνται χώρες. Μάλιστα. Κύριε Διευθυντά, με την ευκαιρία που τα λέμε, το καλοκαίρι, εκτός από την ξεκούραση, τη θάλασσα και τις διακοπές, έχει και τα πανηγύρια. Πολλής λόγος τις τελευταίες ώρες για τις εκδηλώσεις αυτές. Τι φοβάστε, τι πρέπει να γίνει με αυτό το ζήτημα? Εγώ είμαι κάθετα ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή συγχρονισμό. Ο κίνδυνος του τουρισμού είναι πολύ πιο μικρός από το κίνδυνο του συγχρονισμού. Κοιτάξτε τι έγινε στην περιοχή της Ξάνθης, όπου συγχρονίστηκαν για θρησκευτικούς λόγους διάφοροι συμπολίτες μας μουσουλμάνοι, και πλέον το πράγμα πήρε διαστάσεις ώστε να κάνει η πολιτεία να κάνει και τοπικά lockdowns. Είμαι ενάντια σε κάθε μορφή συγχρονισμό, και το πανηγύρι είναι μια μορφή συγχρονισμού. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε σε μια νέα κανονικότητα. Αυτή η νέα κανονικότητα μας επιτρέπει να απολαμβάνουμε κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να αποφασίσουμε ότι ορισμένα πράγματα για ένα χρόνο θα τα στερηθούμε. Άρα δηλαδή να μην γίνουν φέτος το καλοκαίρι αυτές οι εκδηλώσεις? Η προσωπική μου άποψη είναι όχι. Πανηγύρια όχι. Μάλιστα.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ριθά, για την επικοινωνία και για τα όσα αναφέραμε. Να τα ξαναπούμε και στο μέλλον. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.